Στην πρώτη δεκάδα των χωρών με την πιο ακριβή βενζίνη στον κόσμο, με τις τιμέ να διαμορφώνονται σε πιο υψηλά επίπεδα, ακόμη και από άλλε μεγάλε οικονομίε τη Ευρώπη, βρίσκεται πλέον η Ελλάδα. Θα είναι λίγο σταθερέ τιμέ τώρα, αυτό το διάστημα. Εάν σταματήσει η, η αύξηση, έγινε γιατί αυξήθηκε οι τιμές τιμέ παγκοσμίω στο βαρέλι, ε, λόγω μείωση παραγωγή ε, από τον ΟΠΕΚ ε, και κάποιων άλλων πετρολογικών χώρων. Ε, αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Δυστυχώ, αν διαρκέσει, θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Ελπίζω όμω ε, τι επόμενε, το άμεσο διάστημα, να μην έχουμε αλλιάξει τι τιμέ. Πρώτε σε ακρίβεια έρχονται και πάλι κυκλάδες με 2,21 ευρώ αναλίτρο Ακολουθούν τα δωδεκάνησα ενώ στην υπηρετική Ελλάδα πάνω από τα 2 ευρώ είναι η τιμή στην Ευρυτανία και στη Φωκίδα. Μέσα σε ένα μήνα η μέση τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 4,6% αν και σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022 παραμένει 5% φθηνότερη. Νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να το δει πολύ πιο σφαιρικά, να το, να το δει το θέμα πιο καλά για να πρέπει να σταματήσουν τα επιδόματα και πρέπει να βρεθούν λύσει, να δοθεί λύση στην οικονομία που να είναι σε σταθερέ βάσει και με, σταθε... με, σταθερότητα για να μπορέσουμε να υπάρξει μια ανάπτυξη, την πολυπόθητη ανάπτυξη αυτή που μιλάμε όλοι, σε όλου του τομεί τη οικονομία. Και σε όλους... στον πρωτογενή τομέα, στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα. Ε, νομίζω ότι η πρόταση που κάνουμε χρόνια τώρα η Ομοσπονδία Βενεζοπολών Ελλάδο και η ΓΕΣΕΒΕ μαζί με εμά που συμφωνούν απόλυτα είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα δώσει όχι μόνο ανάσα στους καταναλωτές και μείωση των τιμών στα κάψιμα, αλλά θα δώσει μια ε, ανάσα σε όλους, όλους του τομείς τη οικονομίας. Οι καταναλωτές επισημαίνουν την ανάγκη μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση αφού όπως αναφέρουν δεν μπορούν να ακολουθήσουν το καθημερινό ράλι τιμών στη βενζίνη.